Καλημέρα, Γιάννα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Άκη μου. Καλημέρα, Ευλαμπία μου. Καλώς την. Και ευχαριστούμε πολύ που είσαι κοντά μας σήμερα. Εγώ σας ευχαριστώ. Σήμερα το πρωί. Τώρα, θέλω να ξεκινήσουμε τη συζήτηση με τον Μίκη, με τις δύο εικόνες που έχουν διαμορφωθεί. Και το λέω αυτό γιατί ο Δημήτρης ο Κουτσούμπας, το λέγαμε και χθες, και οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε στον Δημήτρη Κουτσούμπα, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος δεν το διαφήμισε, φαίνεται να έχει παίξει σωστά έναν καθοριστικό, πυροσβεστικό ρόλο προκειμένου να διευθετηθεί όλο αυτό, όλη αυτή η διαμάχη γύρω από το πού ακριβώς θα γίνει η κηδεία του Μίκη Θεοδωράκη. Οι δύο εικόνες λοιπόν είναι από τη μία η Ελλάδα που αποχαιρετά το μεγάλο εθνικό κεφάλαιο, ο κόσμος στη Μητρόπολη, ο Μίκης που ο καθένας έχει μέσα του, και η άλλη εικόνα είναι αυτή η στενάχωρη συζήτηση στους κόλπους μιας οικογένειας με πολύ βαρύ όνομα γύρω από τις επιθυμίες του μεγάλου συνθέτη. Κοίταξε, θα είμαι πολύ ειλικρινής μαζί σου. Ο Δημήτρης ο Κουτσούμπας είναι εκτελεστής στην πραγματικότητα της διάταξης τελευταίας βουλήσεως, όπως λέγαμε παλιά στα νομικά, της πολιτικής, ηθικής και, αν θα σου έλεγα, πολύ σημαντικής διαθήκης του Μίκη Θεοδωράκη. Ένας άνθρωπος ο οποίος δηλώνει ότι θέλει να πεθάνει σαν κομμουνιστής και απευθύνεται στο Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, εκ των πραγμάτων ξέρει πολύ καλά τι θέλει και όπως αποδείχθηκε και από επιστολές που έχει στείλει στα Χανιά, ήταν κάτι που το είχε αποφασίσει, το είχε σχεδιάσει και το είχε, αν θέλεις, οργανώσει στο κεφάλι του. Είναι από τους ανθρώπους που φεύγουν και αφήνουν το μάτι του το κόσμο συνειδητά. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Ναι. Το άλλο κομμάτι, ας γίνω και λίγο μελοδραματική, αλλά είμαι και ακριβής σε αυτό που θα σου πω, είναι η κατάρα των Ατριδών. Είναι η κατάρα? Των Ατριδών. Των Ατριδών. Μάλιστα. Δεν ξέρω ελληνική οικογένεια και δει με βαρύ όνομα που να μην έχει στους κόλπους της μία ενδοοικογενειακή φοβερή διαμάχη. Το να σκιαμαχείς με τον νεκρό όμως είναι άλλο πράγμα. Θα το θεωρήσω ασέβεια να πω παραπάνω πράγματα για αυτό. Είμαι πολύ συγκαταβατική με τα πάθη, τις ανάγκες και το πώς αισθάνονται οι άνθρωποι στην πολύ μεγάλη τους απώλεια. Νομίζω ότι ο γιος του είπε κάτι ακριβές. Δεν ανήκει σε εμάς ποτέ ο πατέρας μου. Ναι, ναι. Φρόντισε γι' αυτό ο ίδιος. Mm-hmm. Ανήκει σε όλους. Και όντως ανήκει σε όλους. Το πρόβλημά μου δεν είναι λοιπόν ενδοοικογενειακά, ψυχολογικά, πώς μπορεί να αντιμετωπίζεται κάποιες κόντρες που και εμείς οι δημοσιογράφοι τις διωγγώνουμε. Πίστεψέ με. Αλλά είναι ο τρόπος με τον οποίο εμείς οι ίδιοι και κυρίως οι δημοσιογράφοι, θα επιμείνω, και οι δημοσιολογούντες και οι ομιλούντες περί το Θοδωράκη και όλοι φροντίζουμε να πλασάρουμε πιο πολύ τη μούρη μας, πιο πολύ το έντυπό μας, πιο πολύ την εφημερίδα μας μπροστά από το Μίκη και από τη Μεγάλη Απώλεια. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι μία κατάπτωση. Ναι. Είναι μία έκπτωση. Δεν είναι κάτι που γεννήθηκε. Είναι και κόντρα στον κόσμο που είναι η λαοθάλασσα που πηγαίνει αυτή τη στιγμή με σούσεις της πανδημίας, τραγουδώντας τα τραγούδια του, χωρίς να ρωτάει κανένας ποιος είναι, από πού ήρθε, γιατί ήρθε, να πάει να αποθέσει ένα λουλούδι και να προσκυνήσει. Τα έχουμε ισοπεδώσει όλα, τα έχουμε κάνει ίσωμα. Κοίταξε τώρα. Την έννοια προσκύνημα, την έννοια τιμή, την έννοια μέγας. Η Γιάννα λέει κάτι. Αποδίδουμε το μέγας στον πρώτο τυχόντα. Έχει δίκιο. Κοίταξε να δεις τώρα. Είναι αυτό που περιγράφεις προφανώς και είναι στο μυαλό όλων μας. Ρε παιδιά, και εδώ ας πούμε από το πρωί λέμε να φύγουμε από αυτό, να μην συζητήσουμε, να μην το διωγγώσουμε παραπάνω από όσο και είναι. Και επιλέξαμε την Παρασκευή που ανήκει είναι σε αυτό το θέμα. Βεβαίως, η εκπομπή επέλεξε να μην ασχοληθεί. Ασχοληθήκαμε μόνο όταν πήγε προς το δικαστήριο. Όμως, Γιάννα, κατά την άποψή μου, πολύ καλά κάνατε, Ευλαμπία. Η Γιάννα που έχει διευθύνει έντυπα, η Γιάννα που είναι παλιά δημοσιογράφος, με μεγάλη πείρα και μεγάλη κρίση, ξέρεις και εσύ ότι αν βρισκόσουν μπροστά σε αυτές τις δύο εικόνες, με έναν τρόπο θα έπρεπε και ως μήνυμα, ρε παιδί μου, να το περιγράψεις. Να πεις ότι αυτό δεν αξίζει το Μίκη. Δεν αξίζει το μέγεθος αυτού του ανθρώπου. Όχι, Μανούλα μου, δεν τα περιγράφεις όλα. Πώς θα σου δώσω να καταλάβεις. Ναι. Δεν έχεις ανάγκη να τα περιγράψεις ναι. όλα. Κακά τα ψέματα. Μην νομίζεις και ότι η περιγραφή είναι πάντοτε καλή. Γίνεται για τα κλικ. Γίνεται για τις πωλήσεις. Η είδηση έχει γίνει εμπόρευμα. Έχω πλήρη συνέστηση αυτού του πράγματος.
Δεν λέω ότι είμαι αλάνθαστη, κάθε άλλο παρά. Λέω ότι το να έρθουμε στο ύψος των περιστάσεων, ναι, σε αυτό το πόη των ανθρώπων που λένε οι κομμουνιστές, σε τελευταία να σας το πω λίγο πιο χοντρά, και αντικομμουνιστής να θες να γίνεις ή να είσαι και να θες να το δείξεις, εσεβάσου την ώρα της κηδείας. Ναι. Και μην το δείξεις πάνω στην ώρα της κηδείας. Μην βγάλεις το φοβερό, φθηνό, πλάγιο ή φανερό αντικομμουνισμό σου. Γιατί αυτή τη στιγμή πάμε πάλι να κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δες το στους αντιεμβολιαστές. Δες το στους αντιεμβολιαστές, σου λέω. Που υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος φοβάται, τα αντιφατικά μέτρα του έχουν κάνει το μυαλό σούπα, ναι, δεν μπορεί να αποφασίσει, αισθάνεται ανασφάλεια και δεν είναι αντιεμβολιαστές, είναι αυτοί που δεν έχουν κάνει ακόμα το εμβόλιο, θέλω να πιστεύω. Στα αλήθεια και ειλικρινά. Ναι, για να ούτε. Έτσι είναι, δεν είναι όλοι. Είναι από την άλλη μεριά. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο. Ένα φασισταριού, ναι, ο οποίος το έχει κάνει μπαντιέρα, μα ένα σεσμός φασισταριού. Περίμενε τώρα. Το έχει κάνει μπαντιέρα, βγαίνει. Ένα λεπτό. Γιατί θέλω να το συζητήσω αυτό. Αυτό για να λέει όχι αυτό για το εμβόλιο. Λες λοιπόν για την ιστορία των εμβολίων. Εγώ λοιπόν θα σε ρωτήσω κάτι. Ένα πράγμα είναι ο προβληματισμός του ανθρώπου. Και είναι σεβαστός απολύτως. Αλίμονό μας, αν πούμε σε κάποιον, δεν έχεις δικαίωμα να φοβάσαι. Αλίμονό μας. Όμως από την άλλη μεριά, είναι και αυτή η αίσθηση που λέει, θα το κάνω όπως γουστάρω εγώ, αδιαφορώντας για τη ζωή σου, τη ζωή του διπλανού μου. Ναι, θα πάω να πληρώσω να πάρω το πιστοποιητικό, να αποκτήσω τις ελευθερίες που μου παρέχει το πιστοποιητικό και θα πάω να κάνω αυτό που μου λέει το κεφάλι μου, αδιαφορώντας για όλους τους υπόλοιπους. Αυτό δεν είναι ένα μεγάλο θέμα? Άκουσε, καταρχήν δεν είναι πρωτότυπο. Θες να μιλήσουμε τώρα μεταξύ μας, Ευλαμπία και Άκη, ως δημοσιογράφοι? Να μην καμονόμαστε ότι δεν βλέπουμε πίσω από το δάχτυλό μας. Οι μικρόψυχοι, οι εγωιστές, οι απατεώνες υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Σε ποιο ποσοστό επηρεάζουν την κοινωνία είναι το πρόβλημά μου. Ζω σε μια κοινωνία που δεν ξεχνά ότι υπήρχε νησί ολόκληρο στην Ελλάδα το οποίο ήταν το μισό τυφλό. Και έπαιρνε επιδόματα τυφλότητας. Το θυμάσαι αυτό το τεράστιο σκάνδαλο, βεβαίως, έτσι. Βεβαίως. Και μετά του ζητήσαν τα λεφτά πίσω από το επίδομα τυφλότητας και μετά κάναν, αν θυμάμαι καλά, και ένα σύλλογο ο οποίος ζητούσε να μην επιστρέψει τα λεφτά. Ναι. Δηλαδή υπάρχει σύλλογος απατεώνων στη χώρα. Πώς να σου το πω. Ο οποίος έλεγε, εντάξει, τα πήρε, ήμουν απατεώνας, αλλά τώρα έθαρθες να με τα πάρεις κιόλα. Η κακή πλευρά της φυλής μας. Ως συλλογικότητα, μισό λεπτό, η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή έχει κάνει μια σωρία λαθών, ειδικότερα στη δεύτερη φάση της πανδημίας. Και δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από το άλλο ότι δεν ξέρουμε πολλά πράγματα για την ασθένεια. Δεν μπορεί. Όντως δεν ξέρουν. Όλοι οι επιστήμονες δεν ξέρουν. Αλλά οι αντιφάσεις είναι συγκλονιστικές. Πώς να σου το πω. Έχουν, όπως είπε ο Πελετίδης, και θεωρώ ότι είναι από τις ακριβέστερες εκφράσεις, κουρκουτιάνει το μυαλό του λαού. Το κουρκούτιανε. Το έκανε κουρκούτι. Δεν ξέρει ο άλλος να το κάνω, να μην το κάνω, πώς να το κάνω, τι θα πάθω, πότε θα πάθω. Θα το χρειαστώ εδώ, θα το χρειαστώ εκεί. Δες για παράδειγμα ένα πράγμα. Μέχρι να φτάσει 14 του μηνός, όποιος δεν μπει στο νοσοκομείο είναι εμβολιασμένος, παρότι είναι εμβολιασμένος, πρέπει να κάνει και rapid test για να βοηθήσει κάποιον τον οποίο συνοδεύει. Πρέπει να κάνει rapid test. Ναι. Πήγαινε να δεις αν το ίδιο συμβαίνει στα καράβια ή στα πλοία. Και αν γίνεται έλεγχος στους εμβολιασμένους που λένε δεν απαιτείται. Ναι, ναι. Πήγαινε να δεις πώς πήγε και ήρθε ο κόσμος. Συμφωνώ από μας. Τα καράβια ή στις εξοχές. Κατάλαβες τι λέω. Έχεις δίκιο. Δεύτερον, η υποχρεωτικότητα. Είναι ένα πράγμα για το οποίο πρώτα πρέπει να πείσεις και μετά να εφαρμόζεις τουλάχιστον με έναν τρόπο ο οποίος να μην αντιστρατεύεται βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Και ένα από αυτά είναι η δουλειά. Όταν μείνεις υποχρεωτικά άνεργος διά της αναστολής, η απόφαση δεν μπορεί να θεωρηθεί ελεύθερη. Θα θεωρηθεί αποτέλεσμα εκβιασμού με το πιστόλι στον κρόκα. Ακόμα και ο άνεργος, εμείς λέμε τουλάχιστον οι κομμουνιστές, ότι δεν γίνεται να μένει χωρίς επίδομα ανεργίας. Δεν γίνεται ακόμα και το επίδομα ανεργίας και τα χρόνια που είσαι στο επίδομα ανεργίας να μην έχεις τις κρατήσεις σου και να μην λογίζονται ως συντάξιμα. Δεν μπορείς λοιπόν να πάρεις ένα μέτρο που να πας αυτή τη στιγμή και να κόψεις ανθρώπους. Βεβαίως δεν πρέπει να δουλεύουν στους ευαίσθητες υπηρεσίες όπως είναι τα νοσοκομεία και οι εντατικές άνθρωποι ανεμβολίαστοι. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο γίνονται τα πράγματα έχει μία υποδόρια
μορφή, η οποία ολοένα και περισσότερο φανερώνεται, και το κουρκούτι θα γίνει επικίνδυνο και δηλητηριώδες, το οποίο καταλήγει στο εξής. Δεν θα φτιάξουμε καλύτερες ΜΕΘ, ούτε περισσότερες. Υπήρξαν. Δεν θα προσλάβουμε τον κόσμο που χρειάζεται. Δεν θα αλλάξουμε τα οργανογράμματα των νοσοκομείων. Θα μας λείπουν, δεν θα μας λείπουν οι ανεμβολίαστοι. Θα μας λείπουν οι γιατροί forever, που λένε και στο διαδίκτυο. Για πάντα. Αυτό λοιπόν είναι μια έλλειψη που δεν μπορεί να την καλύψει ούτε η αξία του 112, ούτε ο ηλεκτρονικός τρόπος, όπως και να το κάνουμε, πουλάκι μου, ο υπολογιστής δεν θα σου μαζέψει τα σκουπίδια από κάτω. Υπήρξαν σοβαρές καθυστερήσεις επικοινωνία. Χέρια θα τα μαζέψουν τα σκουπίδια. Και για τα σχολεία θα που ανοίγουν. Την ένεση. Τι είπε η Βλαβία μου, δεν Υπήρξαν σοβαρές καθυστερήσεις επικοινωνιακά για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο τώρα το Σεπτέμβριο να συζητάμε. Βλαβία, λες για τα σχολεία. Που είναι η πηγή του προβλήματος. Δεν μπορεί με την επικοινωνία να κατασκευάσεις πολιτική. Μπορεί να την πουλήσεις ως προϊόν. Ναι. Η επικοινωνία είναι για να πουλάς πολιτική. Δεν είναι για να παίρνεις αποφάσεις πολιτικές. Ναι, αλλά είναι το εργαλείο. Δεν είναι για να πιστούν αυτοί οι άνθρωποι πολιτικές. Που φοβούνται και καλά το λέτε ότι έχουν τρελαθεί άνθρωποι, γιατί δεν είναι όλοι ψεκασμένοι όλοι αυτοί που δεν εμβολιάζονται. Προς Θεού. Το πρόβλημα μου δεν είναι αυτό. Φοβούνται, δεν έχουν λάβει τη σωστή ενημέρωση, δεν είναι βέβαιοι. Εντάξει. Έχουν πάρει μια παραβλέπει. Η Γιάννα όμως δεν έχει βάλει μία παράμετρο μέσα στην τοποθέτησή της. Το πολιτικό παιχνίδι που παίχτηκε πάντως στην ιστορία αυτή. Θέλω να πω ότι μέχρι τώρα συζητάμε και καλώς το συζητάμε, αν θέλεις. Οι βουλευτές, ρε παιδιά, είναι εμβολιασμένοι. Οι βουλευτές που βγαίνουν και μας λένε πήγαινε εμβολιάσου υποχρεωτικά, μπες σε αναστολή, είναι εμβολιασμένοι. Ο Πολάκης που έλεγε εναντίον του εμβολίου εμβολιάστηκε προχθές, λέει ο Τσίπρας. Όλο αυτό, ο Βελόπουλος που λέει μην εμβολιαστείτε. Όλο αυτό το πράγμα, το οποίο απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο κοινό, στους ανθρώπους που επιλέγουν το κάθε κόμμα, προκειμένου να διαφεντέψει τη νύχη τους. Δεν έχει παίξει το ρόλο τους αυτό. Δεν νομίζω ότι επιλέγει κανένας τώρα, μην τους κάνεις όλους κομμουνιστές. Δεν νομίζω ότι επιλέγει. Εντάξει. Μου μιλάς τώρα σαν να μην έχουμε έστω και συγκυριακά. Τα κόμματα, τάσεις και απόψεις. Εντάξει, έστω και συγκυριακά. Κάποιος ακούει το Μητσοτάκη, κάποιος ακούει το Τσίπρα, κάποιος το Βελόπουλο. Ακή μου, μισό λεπτό. Αν έχει εμβολιαστεί ή όχι ο Βελόπουλος, είναι υπόθεση ερωτήματος προς το Βελόπουλο και μπορεί να συνοδευτεί ακόμα και από ιερά κείμενα και κυραλιφές. Ως ερώτηση. Εγώ δεν καταλαβαίνω μερικούς οι οποίοι φοβούνται και παίρνουν ταυτόχρονα. Αναβολικά. Κάθε μπουρδολογία που τους πουλάει το διαδίκτυο. Γυλαίκα τα οποία τους προστατεύουν από αυτό. Ναι. Βιταμίνες που τους προστατεύουν από εκείνο. Τα βάζουν με τον Bill Gates, αλλά δεν τα βάζουν με αυτόν τον μεγάλο όσχημο που λέει τώρα αυτές τις μέρες ότι έχει μπει και φτιάχνει χάπια νεότητας. Έτσι και τα βγάλει αυτό στα χάπια νεότητας που αντιστρέφει την κατάσταση. Θα δεις ιστερία τύπου Viagra για όλους. Θα ξεπολύσει. Λοιπόν, όταν η κυβέρνηση και η πολιτική μπαίνει στο παιχνίδι και σαρκάζω, προσέξτε, με τοργής. Είμαι οργισμένη και σαρκάζω αυτή τη στιγμή. Και σαρκάζω για να μην πω βαριές κουβέντες, γιατί δεν επιτρέπεται πρωινιάτικο στα μούτρα των ανθρώπων και δεν έχει μάθει μάνα μου και το σπίτι μου και το κόμμα μου έτσι. Αλλά ειλικρινά σου το λέω, οργίζομαι πάρα πολύ που επιτρέπουμε και δίνουμε φωνή σε αυτούς που είναι επιθετικοί, που βγαίνουν για να κάνουν πολιτική, που βγαίνουν για να μαζέψουν τα ψηφαλάκια τους, τα ανύπαρκτα, που θέλουν να εκφασίσουν την κοινωνία και να τη συνηθίσουν στο σμπρόξε, σμπρόξε, σμπρόξε. Και ότι σπρώχνοντας θα γίνει αυτό το πράγμα. Θολώνουν την κρίση των ανθρώπων. Καταναλώνω πολύ μεγάλο μέρος της ζωής μου και εγώ και οι σύντροφοί μου να κάνουμε συζητήσεις, να προσπαθούμε να πείσουμε. Ο φόβος εχμαλωτίζει το κεφάλι. Εχμαλωτίζει τη σκέψη. Όταν μιλήσετε για το φόβο, η απομόνωση έχει φέρει τους ανθρώπους σε μια κατάσταση ψυχολογικά και ειδικά τα παιδιά πάρα πολύ βαριά. Έχουν γεμίσει τα σπίτια και οι οικογένειες παιδιά που δεν θέλουν να πάνε στο σχολείο. Η τηλεκπαίδευση μπορεί να είναι ένα μέσο για ώρες ανάγκης, για ώρες περαιτέρω εκπαιδευτικής διαδικασίας. Δεν μπορεί να δεν είναι η βασική μορφή παιδείας. Πώς θα το κάνουμε. Στο πανεπιστήμιο λοιπόν η σοφροσύνη και η πειθό προς τους φοιτητές να εμβολιαστούν, να θέλουν ψυχικά οι ίδιοι να ανοίξουν τα αμφιθέατρά τους, δεν συμβαδίζει οπωσδήποτε με την αστυνομία των πανεπιστημίων.
Ναι. Εκεί... Δεν μπορεί να αντιμετωπίζετε, δεν μπορεί να αντιμετωπίζετε το θέμα. Ένα πίσω. Το θέμα. Ναι, να καθυστερεί η αστυνομία αυτή. Αφού θέλετε να μιλήσουμε, εγώ τα λέω όλα, δεν έχω πρόβλημα. Δεν μπορεί να τίθεται ξαφνικά θέμα αν έγινε ή δεν έγινε, η μεταγραφή ή δεν έγινε, από ένα κόμμα σε ένα άλλο, με όρους ποδοσφαιρικούς. Δεν μπορεί να μου λένε ότι είναι μεταγραφή, γιατί το διαβάζω από συναδέλφους. Εγώ με τους συναδέλφους τα βάζω. Mm-hmm. Με δημοσιογράφους που κάνουν κριτική. Αλήθεια σου το λέω. Ή που ανοίγουν το στόμα τους και αναλύουν το αν είναι ή δεν είναι Έλληνας και θα πάρει υπηκότητα ο καινούριος υπουργός πολιτικής προστασίας. Εγώ έχω πρόβλημα με την πολιτική περί την πολιτική προστασία. Και έχω και πρόβλημα με το όνομα. Ας το αλλάξουν επιτέλους. Δεν μπορεί να έχω ένα Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και ένα Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Έλεος δηλαδή. Διότι είναι δύο διαφορετικά υπουργεία, με ένα της καταστολής κατά τη γνώμη μου και το άλλο υποτίθεται της πρόληψης, mm-hmm, για τις φυσικές καταστροφές και όχι για τις ανθρώπινες καταστροφές, ούτε για την καταστολή της γνώμης και των εκδηλώσεων. Δεν μπορεί λοιπόν να ανοίγω τέτοια συζήτηση όταν οι φύλαθλοι μιας χώρας, εμβολιασμένοι ή ενεμβολίαστοι, πανηγυρίζουν για τη μεταγραφή του Χ ή του Ψ έναντι 500 εκατομμυρίων, 200 εκατομμυρίων και 800 εκατομμυρίων και θεωρούν την ομάδα τους ελληνική με 9 στους 11 παίκτες και με κάτι τέτοιους ψευδοπατριωτισμούς γελίους που κατεβάζουν τη συζήτηση στο επίπεδο του κλωτσοσκουφιού. Το καταλαβαίνετε. Εδώ πρέπει να καθίσουμε να ασχοληθούμε επιστημονικά. Τι μπορούμε να περιμένουμε μετά την πανδημία. Τι θα κάνουμε ως κοινωνία μετά την πανδημία. Ποιο είναι αυτό το μετά. Πού πάει χρονικά. Πόσοι θα αντέξουν και θα πεθάνουν της πείνας και της ανεργίας. Και έρχεται και το κύμα της ακρίβειας. Αυτά είναι τα ζητούμενα. Και θα βγούμε σόφρονες. Και αυτό που λέει η Ευλαμπία. Η αγωνία του. Θα μπορούμε να έχουμε την έννοια της συλλογικότητας. Ναι. Είναι χριστιανός ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να πεθάνει το διπλανό του. Γιατί ακούω και κάτι τέτοια θρησκευτικά, μπουρδολογικά. Ακούω κάτι τέτοια μπουρδολογικά. Είναι όλοι με ένα κινητό 5G στο χέρι και φοβούνται το 5G στο εμβόλιο. Ακούω και κάτι σκοταδιστικά. Ακούω και κάτι φρικώδη πράγματα. Δηλαδή, αλήθεια στο λέω. Είναι μία σούπα στο κεφάλι των ανθρώπων. Κολλάνε μουταλάκια στον μπράτσο να δουν άμα μένουν. Είναι ορθολογικά να προτείνει. Πώς το είπε ο Πεδετηδής. Κουρκουτιά να με. Αν θέλει να κάνει επανάσταση, την κάνει την επανάσταση επειδή έχει λαό από κάτω και κρίσιμη μάζα. Δεν κάνει κάποιος επανάσταση πατώντας κλικάκια. Με κλικάκια επαναστάσεις δεν γίνονται, πουλάκι μου. Για να κανένα, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε Καλημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια. Να κάτι. Πρέπει να επιβιώσουμε. Και για να επιβιώσουμε και να ζήσουμε χρειάζεται πολύ συγκατάβαση για να μην ανοίξουμε πόλεμο με τον εαυτό μας πριν ανοίξουμε πόλεμο με τον πραγματικό μας εχθρό. Και αυτός είναι ταξικός. Καλημέρα. 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 Ευχαριστούμε πάρα πολύ.